Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων η απόφαση για τη μη τροποποίηση σχετικής νομοθετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το ΙΠΚΑ περί ενεργειακών επιθεωρητών. Όπως καταγγέλνουν φορείς της αγοράς ακινήτων, στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατάργηση όλων των κατά παρέκκληση δυνατοτήτων δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως γεωργική γη. Επί της ουσίας, οι κάτοχοι εκτός σχεδίου εκτάσεων σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως γεωργικές ζώνες υψηλής παραγωγικότητας χάνουν το δικαίωμα να αναγείρουν κτίσματα σε περίπτωση που το οικόπεδό τους είναι μικρότερο των 4 στρεμάτων που αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο όριο. Αυτό που ισχύει ως σήμερα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 4178 του 2013 είναι ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των γεωτεμαχίων όπως προείπαμε σε γεωργικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας δύναται να εκδώσουν οικοδομικές άδειες για την ανέγερση κατοικίας είτε εξοχικού είτε επαγγελματικής στέγης ακόμη κατά παρέκκληση των ισχυωσών διατάξεων με κάποιες προϋποθέσεις όπως είναι η ιδιοκτησία να έχει πρόσωψη σε δρόμο, εθνικό δρόμο, δημοτική οδό είτε επαρχιακή οδό είτε να βρίσκεται σε συγκεκριμένη απόσταση 150 ή 200 μέτρων από αυτές, ανεξάρτητα από το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδό των 4 στρεμάτων. Πλέον, όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, χιλιάδες δομήσιμα αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα θα μετατραπούν άμεσα σε απλά χωράφια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους κατόχους τους, αλλά και τον κλάδο της οικοδομής που θα μπορούσε δυνητικά να προσδοκά σε κάποια έσοδα από την ανέγερση κτισμάτων σε αυτά τα ακίνητα. Παράλληλα, κατά την Πομιδά πρόκειται για ένα ακόμη παράγοντα έμεσης εξώθησης των πολιτών στην αυθαίρετη δόμηση. Με τις διατάξεις αυτές που προωθούνται του νέου νομοσχεδίου του ΙΠΚΑ προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, ουσιαστικά καταργείται αυτή η δυνατότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα και με ό,τι βέβαια συνεπάγεται για τον ήδη κατεστραμμένο κλάδο της οικοδομής στη χώρα μας και για τα συναφή επαγγέλματα γύρω από αυτόν. Πρόκειται πρακτικά για τη μετατροπή εν μία ανοιχτή, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς καμία διαβούλευση από πλευράς του ΙΠΚΑ, στη μετατροπή λοιπόν χιλιάδων δομήσιμων γεωτεμαχίων σε απλά χωράφια μηδενικής ή αμελητέας πλέον αξίας. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, χάσαν τις περιουσίες τους δηλαδή, χάνουν τις περιουσίες τους με μία μόνο κίνηση μιας νύχτας.